Κύριε Βασιλόπουλε, έχετε εκπονήσει εσείς και συνεργάτες σας μια πολύ μεγάλη έρευνα σε σχέση με ένα κεφάλαιο της ελληνικής πολεμικής ιστορίας, το οποίο δεν είναι ευρέως γνωστό, δηλαδή τη συμμετοχή Ελλήνων πιλότων ή ομογενών πιλότων σε ξένες αεροπορίες. Θέλετε να μας μιλήσετε για αυτή την έρευνα? Κύριε Σκουλούδη, η παρουσία των Ελλήνων και ελληνικής καταγωγής χειριστών στις ξένες αεροπορίες εντοπίζεται από την αρχή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και φτάνει μέχρι τις μέρες μας. Η προσπάθεια την οποία κάναμε είναι μια προσπάθεια τουλάχιστον 25 ετών. Διαβάζοντας βιβλία αεροπορικής ιστορίας, βλέπαμε συνεχώς ελληνικά ονόματα. Οπότε αποφασίσαμε να κάνουμε μια έρευνα να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Φύγαν από την Ελλάδα, γεννήθηκαν στο εξωτερικό, τι κάνανε, ποια ήταν η δράση τους. Την έρευνα επίσημα για πρώτη φορά την έκανε ένας από τους συνεργάτες μας, ο Κυριάκος Παλουλιάν, γράφοντας το περιοδικό Πόλεμος και Ιστορία και σε άλλα αντίστοιχα περιοδικά του ειδικού τύπου. Έγραψε 4 ή 5 άρθρα, αν θυμάμαι καλά, το 2000-2001 για τους Έλληνες στα ξένα κόκπιτ. Ψάχνοντας, κατάφερα να βρω τα στοιχεία του, να έρθω σε επικοινωνία μαζί του και να μπορέσουμε να κάνουμε μία συνεργασία ώστε να εξελίξουμε αυτή την έρευνα, να την πάμε ένα βήμα παρακάτω. Ταυτόχρονα, εντοπίσαμε κι άλλον έναν άνθρωπο ο οποίος έκανε την ίδια έρευνα με εμάς. Ήταν ο Γιώργος Χαλτιαδόπουλος, ο έτερος από τους συγγραφείς. Ουσιαστικά ήρθαμε σε επικοινωνία όλοι μαζί, μαζέψαμε το αρχαιακό μας υλικό και ξεκινήσαμε την έρευνα πιο σοβαρά, ψάχνοντας όχι μόνο σε πρωτογενείς πηγές, αλλά και σε πηγές των εθνικών αρχείων των ΗΠΑ, της Βρετανίας και άλλων χωρών στις οποίες υπηρέτησαν οι Έλληνες στα ξένα κόκπιτ. Είχατε πρόσβαση εύκολη στα αρχεία αυτά? Στο εξωτερικό είναι πανεύκολη πρόσβαση, ειδικά στις δυτικές χώρες. Αρκεί να κάνεις μια αίτηση, να έχεις έναν άνθρωπο που μπορεί να σε βοηθήσει στο εξωτερικό, γιατί υπάρχουν αντίστοιχοι ερευνητές τους οποίους μπορείς να προσλάβεις για να σε βοηθήσουν. Εμείς δεν μπορούμε να έχουμε πρόσβαση, ας πούμε, στο Σεντ Λούις, που είναι τα αρχεία της αεροπορίας των ΗΠΑ. Μπορεί όμως να πάει ένας ερευνητής, Αμερικανός, με μια ουσιαστικά αμοιβή, να του πεις τι θες να ψάξεις και τι να έρθει να σου φέρει. Κυρίως μιλάμε για φακέλους των πιλότων αυτών. Γιατί κατά τα άλλα, τα αρχεία των μοιρών είναι εύκολα προσβάσιμα σε όλο τον κόσμο, από όποιο μέρος της γης αιτηθεί κάποιος. Εσείς λοιπόν ανατρέξετε στους φακέλους ξεχωριστά του κάθε Έλληνα πιλότου που εντοπίσατε σε ξένες χώρες, έτσι? Υπάρχει το εξής θέμα τώρα. Για να πάρεις ένα φάκελο, πρέπει να έχεις ουσιαστικά την άδεια του συγγενούς. Αυτό για τους ανθρώπους οι οποίοι απολύθηκαν μετά το 1953. Αυτοί που απολύθηκαν από το 1953 και πίσω έχουν τα δικαιώματα ελεύθερα. Δηλαδή μπορεί να πάρει οποιοδήποτε το φάκελο και να τον ερευνήσει και να κάνει την έρευνά του, τη δουλειά του. Ποια άλλη μεθοδολογία λοιπόν ακολουθήσατε? Πρόσβαση στα ξένα αρχεία. Η μεθοδολογία έχει να κάνει, πρώτα απ' όλα εντοπίζουμε, διαβάζοντας διάφορα βιβλία αεροπορικής ιστορίας, εντοπίζουμε ένα όνομα. Αφού εντοπίσουμε το όνομα, ψάχνουμε να βρούμε συγγενείς. Πώς βρίσκουμε τους συγγενείς? Τους συγγενείς μπορείς να τους βρίσκετε μέσω από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Συνήθως κάτι που μας βοηθάει πάρα πολύ είναι οι αναφορές που γίνονται οι επικίδοι των ανθρώπων όταν πεθάνουν. Οι Αμερικανοί έχουν μία τάση να αναρτούν στο διαδίκτυο αυτά τα γεγονότα. Δηλαδή, πέθανε ο τάδε βετεράνος, πολέμησε τότε, άφησε αυτούς συγγενείς πίσω, οπότε έχουμε πρόσβαση στα ονόματα. Από τη στιγμή που έχουμε πρόσβαση στα ονόματα και υπάρχει πλέον ο ιστός αυτός με τα κοινωνικά δίκτυα, είναι πάρα πολύ εύκολο να εντοπίσουμε κάποιο συγγενή. Αν αυτός θελήσει να συνεργαστεί, τότε τα πράγματα είναι εύκολα. Συνήθως τι γίνεται όταν ακούνε οι συγγενείς από κάπου από την Ελλάδα, ναι, ότι θέλουν να τους κάνουν αφιέρωμα στον... Η πλειοψηφία είναι θετική. Έχουμε πέσει και σε περιπτώσεις που δεν θέλουν να ακούσουν τίποτα. Όχι επειδή είμαστε στην Ελλάδα, επειδή δεν θέλουν να ασχοληθούν καθόλου. Δηλαδή, ακόμα και από την Αμερική να ήμασταν, θα είχαμε την ίδια αντιμετώπιση. Η πλειοψηφία όμως? Η πλειοψηφία είναι πάρα πολύ θετική και πολύ περήφανη για τις ρίζες της. Και αυτό το βλέπουμε κυρίως σε αυτούς τους οποίους πολέμησαν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ωστόσο, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που μας έχουν βοηθήσει και για τα αφιερώματα που κάνουμε στην ιστοσελίδα μας, για χειριστές και πληρώματα που πολέμησαν στον πόλεμο του Βιετνάμ ή την Κορέα. Όπως βλέπετε, η δουλειά είναι,
υπερβολικά λεπτομερείς με ιστορίες και πάρα πολλές φωτογραφίες σε δίγλωσσες λιζάντες, όπως σας είπα. Αλλά νομίζω ότι αυτό που έχει αξία να δείξουμε είναι αυτά που λέγαμε, το πώς γράφανε και ήταν περήφανοι για την καταγωγή τους. Βλέπετε εδώ τον Σπύρο Καραβίδα που έχει το τζολιά, λέει The Greek Guerrilla. Και αν το βάλουμε και το δείτε πίσω στα σχέδια, θα το καταλάβετε ακόμα καλύτερα. Να το, ο Τσολιάς που μάλιστα φωνάζει αέρα προς τιμήν των Ευζώνων στον Ελληνοτελικό πόλεμο. Ή ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο Χάρη Κορονιός που έχει αναγράψει το Greek μπροστά στο αεροπλάνο του. Αυτές τις λεπτομέρειες, αυτά τα λεπτομερή σχέδια τα έχουν κάνει οι καλλιτέχνες, όπως τα προφίλ μου τα δημιουργεί ένας πολύ καλός φίλος από τη Γαλλία, ο Bernard Brown, ενώ τους πίνακες, σαν και αυτούς εδώ που θα δείτε, αυτοί είναι ψηφιακοί πίνακες, έχουν δημιουργηθεί από τον Αντώνη τον Καρίδη. Εδώ είναι η περίπτωση του Πισάνου, ο οποίος είναι πολύ γνωστός, ενώ καταρρύπτει ένα γερμανικό Focke-Wulf. Όλοι αυτοί είναι ψηφιακοί πίνακες. Ο Σαββίδης απεικονίζει ένα γεγονός και μάλιστα αυτό καταγράφεται μέσα στις σελίδες του βιβλίου, στο παράρτημα των πινάκων και στα ελληνικά και στα αγγλικά. Ώστε ακόμα και αυτός που δεν θα διαβάσει όλο το βιβλίο, διαβάζοντας μόνο τις λεζάντες, τις φωτογραφίες και τους πινάκες, αποκτά μια πάρα πολύ καλή εικόνα για αυτόν τον άνθρωπο. Όλα αυτά ακούγονται ακόμα και σε κάποιον ο οποίος έχει ασχοληθεί με την ελληνική ιστορία και τη δίτη πολεμική ιστορία. Κάπως άγνωστα. Δεν είναι πολύ προβεβλημένο το γεγονός ότι Έλληνες πιλότοι έχουν συμμετάσχει σε ξένες αεροπορίες. Μπορείτε να μας πείτε επιγραμματικά σε ποιες αεροπορίες συναντούμε Έλληνες πιλότους? Βεβαίως. Στις αεροπορίες των ΗΠΑ, της Βρετανίας, της Αυστραλίας, του Καναδά, γενικά όπου υπάρχει ελληνική ομογένεια. Ή στη Σοβιετική αεροπορία. Υπήρχαν πάρα πολλοί Ελληνοπόντιοι οι οποίοι επαιτούσαν τους Σοβιετικούς. Το θέμα είναι ότι δεν είναι ευρέως γνωστό, διότι δεν έκατσε ποτέ κάποιος να καταγράψει αυτή την ιστορία. Θεωρώ ότι ο Κυριάκος Παλουλιάν ήταν ο πρώτος που το έκανε και ουσιαστικά συνασπίσαμε όλες τις δυνάμεις μας για να το εξελίξουμε αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό τα βιβλία μας λέγονται Έλληνες σε ξένα κόκπιτ, σαν μια ουσιαστικά τιμή Σένεκεν στην έρευνα του Κυριάκου που ξεκίνησε πρώτος αυτή την προσπάθεια. Κυρίως λοιπόν αεροπορίες ξένων χωρών. Σε ποια γεγονότα συμμετείχανε κατά κύριο λόγο? Συμμετείχανε από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι τις μέρες μας. Δηλαδή υπάρχουν καταγεγραμμένες περιπτώσεις Ελλήνων οι οποίοι πετούσαν στο δυτικό μέτωπο κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο δεν το συζητάμε, μιλάμε για χιλιάδες, όχι απλά εκατοντάδες. Εγώ μόνο στη διάθεσή μου έχω κοντά στα 1000 ονόματα. Και φαντάζομαι και πολλοί κρύβονται πίσω από αμερικάνικα ονόματα. Μάλιστα σήμερα, μάλλον χθες, αναρτήσαμε στην ιστοσελίδα μας την περίπτωση ενός Ελληνοκαναδού χειριστή, ο οποίος το επώνυμό του είναι Σνάιντερ. Ποιος θα μπορούσε να φανταστεί ότι το Σνάιντερ είναι κοκκινάκος? Κανένας. Το εντοπίσατε λοιπόν και το αναδεικνύετε. Το εντοπίσαμε τυχαία την ανάρτηση της κόρης του, η οποία έλεγε ότι ήταν ελληνικής καταγωγής, ότι και αυτή έρχεται στην Ελλάδα. Άρα είχαμε ένα σημείο κοινό επαφής, την εντοπίσαμε, μιλήσαμε, μας έστειλε πράγματα, αρχεία, φωτογραφίες και μπορέσαμε και στήσαμε το αφιέρωμα στο website. Έχετε λοιπόν το website και δύο τόμους? Έχουμε δύο τόμους ως τώρα. Έχουμε έτοιμο τον τρίτο. Απλά έχει πάει λίγο πίσω, διότι λόγω κατάστασης COVID, επειδή για να τα τυπώσουμε βασιζόμαστε σε χορηγούς. Τα έξοδα για να γίνει έρευνα και για να δημιουργηθούν οι πίνακες, οι πλάγιες όψης των αεροσκαφών, όλα αυτά τα πληρώνουμε μόνοι μας, εμείς οι τρεις. Αλλά φανταστείτε, είναι τόσα τα έξοδα, όπου όταν φτάνουμε στο αποτέλεσμα, που είναι έτοιμο να εκδοθεί, να πάει στο τυπογραφείο, πλέον δεν έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε. Και επίσης, να σας δείξω στον δεύτερο τόμο, εδώ είναι το έργο του Γιώργου του Μόρη, είναι ελαιογραφία. Εξακολουθεί να έχει την ίδια λεπτομέρεια. Μάλιστα, είναι 220 σελίδες παραπάνω ο Β' τόμος. Πάλι τα προφίλ του Bertrand Brown. Υπάρχει φοβερή λεπτομέρεια σε όλα αυτά. Και επίσης οι πίνακες, όπου πέρα από τους φιακούς πίνακες του Αντώνη του Καρίδη,
Έχουμε πλέον και το ψηφιακό πίνακα του Αναστάσιου Πολυχρόνη και φυσικά τις ελαιογραφίες και ξένων καλλιτεχνών, όπως του Barry Weekly, που έτυχε να ζωγραφίσουν αεροσκάφη Ελλήνων που πετάξαν σε ξένες αεροπορίες. Και του Γιώργου του Μόρη, που είναι ένας εκπληκτικός πίνακας που έχουμε και στο εξώφυλλο, με φοβερή λεπτομέρεια, και που είμαστε τυχεροί διότι θα δημιουργήσει, μάλλον έχει δημιουργήσει το εξώφυλλο του τρίτου τόμου, όπου εκεί θα μπορούμε ουσιαστικά να θα έχουμε και τη συνδρομή και άλλου καλλιτέχνη, του Κώστα του Καβαδία, που θεωρείται ο πρώτος αεροπορικός ζωγράφος στην Ελλάδα. Και είναι μεγάλη μας τιμή που συνεργάζεται μαζί μας. Βλέπουμε και στο παράρτημα πραγματικές φωτογραφίες λοιπόν της εποχής, έτσι. Ναι, εδώ είναι από το Μάρκο το Δανέζι, είναι επιχρωματισμένες φωτογραφίες. Είναι αυθεντικές ασπρόμαυρες, τις οποίες έχει επιχρωματίσει, δίνοντας έτσι ζωή στην πραγματικότητα, στην ιστορία μέσω των χρωμάτων. Με ενεργούς πιλότους αυτή τη στιγμή Έλληνες στο εξωτερικό ασχολείστε? Ενεργούς. Μπορώ να πω ότι έχουμε ασχοληθεί. Σκεφτείτε ότι στον τρίτο τόμο τον πρόλογο τον κάνει ο διοικητής του Top Gun, ο Κρίστοφερ Παπαϊωάννου, ο οποίος είναι ελληνικής καταγωγής. Μας εξέπληξε η θέλησή του να συμμετάσχει στο project. Διότι όταν του κάναμε την πρόταση να γράψει τον πρόλογο, νομίζω ότι τον ενθουσιασμό του δεν τον αντικρίσαμε ούτε σε στελέχη της πολεμικής μας αεροπορίας. Το Top Gun τι είναι? Top Gun είναι η αντίστοιχη σχολή όπλων τακτικής της ελληνικής αεροπορίας. Μάλλον για να τα λέμε καλύτερα, είναι η βασική σχολή από την οποία προήλθαν όλες οι άλλες, όπως και της αμερικάνικης αεροπορίας και της ελληνικής και όλων των χωρών. Ήταν μια σχολή η οποία ιδρύθηκε λόγω της ανάγκης να μπορέσουν οι Αμερικανοί να γίνουν την πλάστικα στον πόλεμο του Βιετνάμ, όπου ο ρυθμός των καταρρύψεων από 15 προς 1 που ήταν στον πόλεμο της Κορέας είχε πέσει κοντά στο 1 προς 4, 1 προς 3, το οποίο ήταν κάτι απαγορευτικό για τους Αμερικανούς. Οπότε δημιούργηκε αυτό το σχολείο. Είναι σχολείο του ναυτικού. Ουσιαστικά μάθανε τις τακτικές μάχης, μάθανε να χρησιμοποιούν τα αεροσκάφη τους πιο καλά, δηλαδή βασιζόμενοι και σε αρχές της φυσικής. Δηλαδή να μπορούν να χρησιμοποιούν την κινητική τους ενέργεια, να μεταδίδουν στην δυναμική. Μία ολόκληρη επιστήμη. Όπου ουσιαστικά κατέστησε την αερομαχία όχι απλά τέχνη, αλλά και επιστήμη ταυτόχρονα. Και είναι και ευρέως γνωστή αυτή η σχολή και με την ταινία. Τη διάσημη ταινία. Οπότε αυτοδιοικητής του Top Gun αυτή τη στιγμή. Ναι, μας έχει γράψει τον πρόλογο. Έχουμε και αφιέρωμα μέσα στο ιστοσελίδα μας για τον Κρίστοφερ. Και αν τα πράγματα πάνε καλά, υπάρχει μια περίπτωση τα επόμενα χρόνια να περάσει και από την Ελλάδα, οπότε θα το δείτε και από κοντά. Ναι. Ποιες περιπτώσεις Ελλήνων πιλότων σε ξένα κόκπιτ, λοιπόν, έχετε ξεχωρίσει σχετικά με τη δράση τους? Κοιτάξτε, είναι πολλές περιπτώσεις οι οποίες έχουν μείνει στη μνήμη μου. Δεν θα ξεκινήσω από τις γνωστές, θα ξεκινήσω από την περίπτωση του Βρύλακα. Ο Βρύλακας ήταν ένας χειριστής της πολεμικής αεροπορίας των ΗΠΑ. Καταγωγή από την Κρήτη. Βρυλάκης ήταν. Απλά στην Αμερική έγινε Βρύλακας. Και με έχει σημαδέψει η καριέρα του για ένα λόγο. Ήταν ο πρώτος άνθρωπος τον οποίο πλησίασα. Ήταν ζωντανός, ήταν ζωή. Και ήταν αυτός που μου είπε «Προχώρα και μη σταματάς». Δηλαδή, δώσε στον κόσμο να καταλάβει ποιοι είμαστε και τι κάνουμε. Ήταν πολύ συγκινητική, δηλαδή, η εκδήλωση αυτή της αγάπης, αυτό που κάνουμε στο πόνημά μας. Οπότε ήταν και η αιτία για την οποία είπα θα το τερματίσω. Τώρα, αν πάμε σε λίγο πιο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, θα έλεγα ότι η περίπτωση του Τζον Πλαγής, του Γιάννη Πλαγή, που είναι ο κορυφαίος των Ελλήνων αεροπόρων του εξωτερικού, με 16 καταρρύψεις στη Μάλτα και στο δυτικό μέτωπο, είναι αυτή που με έχει ντριγκάρει, ας πούμε, περισσότερο, διότι έχω την τιμή να έχω το αρχείο του, μου το έχει εμπιστευτεί η κόρη του, και διότι αυτός ο άνθρωπος ήταν μία κλάση από μόνος του. Χαρακτηριστικά αναφέρω ότι την 1η Απριλίου του 1942 στη Μάλτα πέτυχε 4 καταρρύψεις μέσα σε μία μέρα. Έχω την αναφορά του, την περιγράφουμε στα ελληνικά στο βιβλίο και είναι απλά εκπληκτική. Δηλαδή, γερμανικών αεροπλάνων. Ορίστε, γερμανικών αεροπλάνων, βεβαίως. Ναι. Γερμανικών και κάποιων ιταλικών. Αλλά κυρίως γερμανικών. Για να καταλάβετε πώς είναι οι φωτογραφίες οι αυθεντικές, όπου αυτές έχουν ψηφιοποιηθεί.
Έχει πάρα πολλές πληροφορίες και πάρα πολύ ωραίο υλικό. Εδώ ο Γιάννης σε διάφορες στιγμές. Είναι... Και έχει και τα σχόλιά του από κάτω, ποιος είναι ποιος, από τη μοίρα του. Είναι φανταστικό, φανταστικό αρχείο, το κάτι άλλο. Το οποίο εσείς το αξιοποιείτε και το κάνετε. Βέβαια, εμείς το έχουμε αξιοποιήσει, το έχουμε κάνει κεφάλαιο του βιβλίου και τώρα είμαστε... θα ήθελα να σταθώ σε δύο πράγματα. Πρώτον, στο ότι με την κόρη του ψάχνουμε να βρούμε ένα μουσείο στην Αγγλία και αυτό είναι λυπηρό, διότι στην Ελλάδα δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι αυτό το αρχείο θα αξιοποιηθεί και θα μπορέσει ο κόσμος να το δει χωρίς με κάποιο μαγικό τρόπο να χαθεί ή οτιδήποτε άλλο. Ψάχνουμε να βρούμε ένα μουσείο στην Αγγλία που είμαι σίγουρος ότι πολλά θα θέλουν να αποκτήσουν αυτό το αρχείο για να μπορεί να είναι διαθέσιμο για έρευνα προς το κοινό. Και το άλλο σημαντικό που θα ήθελα να αναφέρω είναι ότι είμαστε σε συνεργασία με την Αμερικάνικη κυβέρνηση για να βρούμε τα λείψανα ενός Έλληνα πιλότου που χάθηκε στην Ιαπωνία, τον οποίο παρουσιάζουμε στον τρίτο μας τόμο. Και μέσω τεστ DNA και των σημείων, του σημείου στο οποίο κατέπεσε, προσπαθούμε να ανασύρουμε ουσιαστικά το λείψανό του και να το πάμε στη γενέτειρά του που είναι στο Σακραμέντο της Καλιφόρνια για να ταφεί με τον ελληνοορθόδοξο τρόπο και να γυρίσει έστω και νεκρός στο σπίτι του. Υπάρχει περίπτωση του Βασιλιάδη. Ο Βασιλιάδης ήταν ο δεύτερος στη τάξη άσος ελληνικής καταγωγής μετά τον Πλαγή. Πολέμησε και αυτός στο δυτικό μέτωπο, πετώντας με Mustang και Tempest. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση, την οποία θα χαρούμε να την παρουσιάσουμε στον τέταρτο τόμο των βιβλίων μας, γιατί υπάρχει ακόμα πολύ υλικό. Και φυσικά υπάρχουν αμέτρητοι χειριστές με πάρα πολλά ιδιαίτερες ιστορίες και το κυριότερο, οι χειριστές οι οποίοι τιμούσαν την ιδιότητα τους καταγωγή, ζωγραφίζοντας πάνω στα αεροπλάνα τους, ζωγραφίες που έδειχναν ότι είμαι Έλληνας. Για παράδειγμα, εδώ αν δείτε, ο Χάρη Κορονιός έγραφε Greek πάνω στο αεροπλάνο του. Ναι. Ενώ ο Καραβίδας είχε τον Τζολιά. Α, ναι. Εδώ, μάλιστα. Ακριβώς. Όταν έχει σαν έμβλημα, δηλαδή. Ακριβώς. Δηλαδή, παρότι πέλαγε για κάποια... Άρα έτσι απαντάτε και το ερώτημα, μα καλά, αυτοί ήταν Έλληνες. Βέβαια ήταν Έλληνες. Στα βιβλία μας παρουσιάζουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν πλήρη ελληνική εθνική συνείδηση. Δεν υπάρχει, ναι, μην το γράφεις, ξέρεις, μπορεί, άσε να τον περάσουμε έτσι. Ναι, και ότι έχω ένα παππού από εκεί, δεν έχει σημασία. Ακριβώς. Άλλως, οι περισσότερες περιπτώσεις, λόγω και της ιστορίας της χώρας μας, ήμασταν με τους δυτικούς συμμάχους. Ναι, άλλως και την αεροπορία των χωρών, βεβαίως. Και στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και στο Δεύτερο. Βεβαίως. Έχετε εντοπίσει περιπτώσεις κατά την οποία Έλληνες πιλότοι βρέθηκαν απέναντι στα ελληνικά συμφέροντα, είτε απέναντι στην ελληνική αεροπορία, ναι, είτε απέναντι στους συμμάχους μας. Βεβαίως, βεβαίως. Υπήρχαν Έλληνες που πετούσαν στη Λουτφάφε. Αυτό είναι μια πολύ ιδιαίτερη ιστορία, διότι πρέπει να καταλάβουμε πώς προέκυψαν οι Έλληνες στη Γερμανία για να πετάξουν τη Λουτφάφε. Υπάρχουν δύο κατηγορίες. Μια κατηγορία είναι ελληνικής καταγωγής Βυζαντινή, οι οποίοι φύγανε με την πτώση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και πήγανε στην Ευρώπη. Περισσότεροι εγκαταστάθηκαν στην Αυστρία. Οπότε, καταλαβαίνετε, με την πάροδο του χρόνου, κάποιοι από αυτούς άρχισαν να εντάσσονται στην αυστριακή κοινωνία, στη γερμανική μετέπειτα κοινωνία. Επομένως, εντάχθηκαν σε όλους τους τομείς της κοινωνίας αυτής. Μία από αυτές είναι η αεροπορία, ο στρατός. Οπότε, έχουμε ελληνικά ονόματα στις ενόπλες δυνάμεις του άξονα, να το θέσουμε έτσι. Μία άλλη κατηγορία, η οποία δεν είναι ευρύς γνωστή και εμένα μου την έκανε γνωστή ο σμιναγός, ο κύριος Βολιατζής, ο οποίος ήταν στο Μουσείο της Πολεμικής Αεροπορίας, στο ΤΑΤΟΙ, υπεύθυνος για την έρευνα. Μου είχε πει το εξής, κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ένα ολόκληρο τάγμα, σύνταγμα, να σας γελάσω, Ελλήνων εχμαλωτίστηκε από τους Γερμανούς. Τότε εμείς είχαμε βασιλιά τον Κωνσταντίνο και η φιλογερμανική ουσιαστικά τάση του ήταν ευρέως γνωστή. Αποτέλεσμα ήταν οι εχμάλωτοι αυτοί να πάνε στη Γερμανία, αλλά όχι να εγκλειστούν σε στρατόπεδα, ουσιαστικά κυκλοφορούσαν ελεύθεροι. Πολλοί από αυτούς με το πέρας του πολέμου μείναν στη Γερμανία, εντάχθηκαν στην γερμανική κοινωνία. Μάλιστα ένα ωραίο ντοκουμέντο είναι ότι
από αυτούς τους αιχμαλώτους οφείλουμε τη διάσωση της ρεμπέτικης μουσικής μας. Διότι πήγανε με μπαγλαμαδάκια, πήγανε με τα μπουζουκάκια τους, παίζαν τα τραγούδια τους και εκεί ηχογραφήθηκαν. Και έτσι διατηρήθηκε, γιατί, λοιπόν, και έτσι διατηρήθηκε η ρεμπέτικη μουσική, ηχογραφημένα εννοούμε. Αυτό ήταν μια φανταστική λεπτομέρεια που εμένα προσωπικά με συγκίνησε πάρα πολύ. Κατά τα άλλα, πολλοί από αυτούς έμειναν, όπως είπαμε, στη Γερμανία, εντάχθηκαν στον κοινωνικό ιστό, τα παιδιά τους αργότερα μεγάλωσαν και κάποιοι εντάχθηκαν στη Λουτφάφ, για παράδειγμα, αφού μιλάμε για αεροπορία. Εκείνο όμως που παρατηρούμε έντονα είναι ότι γνωρίζουν την ελληνική τους καταγωγή, ωστόσο δεν έχουν τόσο την ελληνική συνείδηση που έχουν οι Αμερικάνοι, οι Βρετάνοι, Ελληνοαμερικανοί, Ελληνοβρετανοί, Ελληνοκαναδοί. Αυτοί όλοι τιμάνε την ελληνική τους ρίζα. Αυτοί δεν είχαν τόσο έντονη τη συνείδηση την ελληνική. Ή τουλάχιστον δεν φάνηκε κάπως. Έτσι, ή τουλάχιστον δεν φάνηκε κάπως, ναι. Έχουμε έρθει σε επαφή με συγγενείς τους και μάλιστα κάποια στιγμή πιστεύουμε ότι θα κατορθώσουμε να κάνουμε μάλλον στο site ένα αφιέρωμα. Πάλι ο Κυριάκος Παλουλιάν ήταν ο πρώτος που ερεύνησε αυτό το θέμα και το δημοσιοποίησε το 2001 σε ένα από τα άρθρα του. Κάποια περίπτωση συγκεκριμένη, λοιπόν. Από τους Ελληνογερμανούς. Ναι, ναι. Πού πολέμησαν, τι έγινε. Πολέμησαν στο δυτικό μέτωπο. Πήραν μέρος σε επιχειρήσεις όπως η Μποτεμπλάτε, για παράδειγμα, όπου η επιχείρηση Μποτεμπλάτε ήταν μια επιχείρηση των Γερμανών προκειμένου να μπορέσουν να ευνηδιάσουν τους Αμερικανούς τα Χριστούγεννα του 1944-1945, όπου προσπάθησαν να καταστρέψουν τη συμμαχική αεροπορία στα αεροδρόμια της Ευρώπης. Δεν τους βγήκε, ήταν και ο καιρός άσχημος. Εκεί, ας πούμε, ήταν ο Βόνι Ιωαννίδης. Ήταν ένας από τους χειριστές, οι οποίοι είχαν βυζαντινή καταγωγή. Έχουμε μιλήσει με τους συγγενείς του, έχουμε στοιχεία. Ωστόσο, μάλλον θα μαζέψουμε όλες αυτές τις περιπτώσεις σε ένα μεγάλο αφιέρωμα στην ιστοσελίδα μας. Έχετε πολλή δουλειά ακόμα για να ολοκληρώσετε το έργο, γιατί η ιστορία ήταν κάτι πεπερασμένο, έτσι. Πώς το εκτιμάτε? Νομίζω ότι δεν μας φτάνει ούτε μία ούτε δύο ζωές για να τους καταγράψουμε αυτά τα βιβλία μας. Δεν νομίζω ότι θα μπορέσουμε ποτέ να τους καταγράψουμε ούτε στην ιστοσελίδα. Είναι πάρα πολύ. Εμείς έχουμε τουλάχιστον 1000 ονόματα. 1000 ονόματα, λοιπόν. 1000 ονόματα, οι οποίοι δεν είναι μόνο πιλότοι, είναι και βομβαρδιστές, πλοηγοί, πολυβολητές, δηλαδή πληρώματα αεροσκαφών. Ο καθένας έχει βάλει το δικό του λιθαράκι, έχει την ιδιαίτερη προσωπική του ιστορία. Και πολλές από αυτές παρουσιάζουμε στην ιστοσελίδα μας. Και στα βιβλία σας, λοιπόν, καταγράφετε και λεπτομέρειες για την ιστορία τους, έτσι. Βεβαίως. Λεπτομέρειες και είναι σημαντικό να καταγράφουμε και την πορεία τους. Δηλαδή, πάντα ψάχνουμε να βρούμε από πού ξεκίνησαν αυτοί οι άνθρωποι. Οι οικογένειές τους, ότι φύγανε από την Ελλάδα, φύγανε από την Πελοπόννησο, από την Κεφαλονιά. Μαθαίνουμε και την ιστορία της μετανάστευσης. Γιατί φύγανε. Οπότε ο αναγνώστης έχει μία πλήρη εικόνα αυτού του ανθρώπου και της πορείας του. Καταλήγοντας, θα ήθελα να κάνω μια αναφορά στους χορηγούς μας. Όπως σας είπα, η κύριοι χορηγοί ήταν η Περιφέρεια Επίρου και ειδικά πρέπει να ευχαριστήσουμε τον κύριο Καχρημάνη, τον Περιφερειάρχη, αλλά και το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπου εκεί μας βοήθησε πάρα πολύ η κυρία Κλούμπα και ο κύριος Λαδάς. Και φυσικά ο αένιστος Μήνωνας Κυριακού, που αγκάλιασε το έργο μας από την πρώτη στιγμή, μέσω ενός δικού του ανθρώπου, του κ. Δημήτρη Βλάχου. Αυτή είναι η βασική μας χορηγή, αλλά υπήρχαν και άλλοι από πίσω που βοήθησαν πάρα πολύ το έργο μας. Όπως για παράδειγμα η Lockheed Martin. Μας έδωσε μια διαφήμιση, μας έδωσε ένα ποσό. Είναι σημαντικό για μας, γιατί ό,τι ποσό μαζέψουμε μας βοηθάει στο να προχωρήσουμε και να εκτυπώσουμε τη δουλειά μας και να την πάρει να τη διαβάσει το αναγνωστικό κοινό. Ποια είναι η ιστοσελίδα σας και πού βρίσκεται κανείς τα βιβλία σας? Η ιστοσελίδα μας είναι www.greeksinforeigncockpits.com, ακριβώς όπως είναι ο τίτλος των βιβλίων στα αγγλικά. Και εκεί έχουμε και στοιχεία επικοινωνίας. Υπάρχει φόρμα στην οποία μπορεί κάποιος να γραφεί με το mail του και να λαμβάνει στο email του όλες τις νέες ιστορίες. Υπάρχει αντίστοιχη σελίδα στο Facebook. Πιστεύω ότι έχουμε καλύψει όλο τον για τα βιβλία. Τομέα. Για τα βιβλία μπορεί να απευθυνθεί κάποιος στο ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο του κυρίου Κοκοτού, στο Hobby Discount Zone, στο βιβλιοπωλείο Λαβύρινθος, στο βιβλιοπωλείο Αριστοτέλης.
πιστεύω ότι θα μπορέσει να κάνει την παραγγελία του χωρίς προβλήματα. Επίσης υπάρχουν και σε διάφορα βιβλιοπολία αγγλικά, διότι μπορεί να είναι ελληνική έκδοση, ωστόσο οι λεζάντες είναι δίγλωσσες. Οι ξένοι αναγνώστες ενδιαφέρονται όταν βλέπουν φωτογραφίες, πληροφορίες που είναι και στη δική τους γλώσσα, όπως για παράδειγμα να σας δείξω πέρα από τις φωτογραφίες που είναι δίγλωσσες και οι πίνακες έχουν αντίστοιχα μία περιγραφή πίσω η οποία είναι μπροστά, η οποία είναι και στα αγγλικά και ελληνικά και αγγλικά, όπως και τα σχέδια των πλαγιών όψεων. Οπότε ενδιαφέρονται πολύ και οι μοντελιστές και γι' αυτό είμαστε πολύ τυχεροί που μεγάλα βιβλιοπολία όπως το Aviation Bookshop στο Λονδίνο παίρνει τα βιβλία μας κάθε φορά που κυκλοφορούμε κάποιο καινούργιο.